Οδηγίες που δόθηκαν και στους δύο αθλητές. Υποθέτω ότι ο Σοφοκλής θα μπει πιο ακόμη πιο δυνατά στο δεύτερο γύρο. Αυτά και η οδηγία που πήρε από τον προπονητή του, τον Καραίτη Σοκράτη. Μια μεγάλη σχολή η Καβάλα. Σκληροί αθλητές, τεχνίτες, ολοκληρωμένοι. Low kick, προσπαθεί να περάσει ο Γκουρ. Βήμα πίσω ο Σοφοκλέος και απάτησε κατευθείαν με δεξί low kick. Το κοινό φωνάζει ρυθμικά το όνομα του Σοφοκλέους. Τους έχει παρασύρει με το πάθος του Έλληνας πρωταθλητής. Front kick. High front kick, πολύ καλό από τους Σοφοκλέους. Βρήκε στόχο στο σαγόνι του Γκουρ. Όχι κάτι όμως τόσο ανησυχητικό ώστε να δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα στο παιχνίδι του Τούρκου. Αγώνα συνεχίζεται. Πολύ καλές άμυνες τώρα από τον Σοφοκλέο σε αυτό το σερί. Το εντυπωσιακό ομολογουμένος από τον Γκουρ. Είδαμε πόσο έξυπνα πέρασε ο Σοφοκλέος αυτό το round kick κάτω από τους αγώνες του Γκουρ. Με αυτό το ύψος τα round kicks μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Ωραίο σερί τώρα και γόνατο και χέρια από τον Σοφοκλέους. Λέγαμε ότι με αυτό το ύψος, αυτά τα round kicks από τον Σοφοκλέους μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στα πλευρά του αντιπάλου. Εάν πιάσει το καλάμι καλά. Round kick από τον Σοφοκλέους και πήγε να περάσει και τη δεξιά του κόντρα. Πολύ έξυπνο χτύπημα, αλλά πάνω στην άμυνα του Γκουρ. Πάνε για αγώνα τέτοιοι αθλητές, κυρίως Σοφοκλέους. Δουλεύει πολύ έξυπνο τα γόνατά του, οπότε έρχονται κοντά, δουλεύει αυτό το σερί. Αφουρακά! Εκεί ίσως να πρέπει να γίνει και σύσταση από τον διαιτή τον κύριο Δροσόπουλο, καθώς από το round kick είχε ήδη πάρει φόρα ο αθλητής, ο Έλληνας. Και βρήκε την ευκαιρία ο Τούρκος να χτυπήσει το σβέρκο στον Αφιένα. Σοφοκλέους, ο αγώνας όμως συνεχίστηκε. Συνεχίστηκε η επιθετικότητα του Σοφοκλέους. Ο Τούρκος τώρα έχει πάρει χώρο μες στο ring. Τέλος δεύτερου γύρου! Τελειώνει ο δεύτερος γύρος. Δίνουν το οδηγίες δύο πρωταθλητές, στον Έλληνα πρωταθλητή και στον Τούρκο. Έχουμε ταυτόχρονα και τα χορευτικά show. Βοηθή έξω παρακαλώ! Έχουμε κοντά μας και τον κύριο Αθανασόπουλο, προπονητής που ουσιαστικά ένας αθλητής του αγωνίστηκε στο pre-game show. Κύριε Αθανασόπουλε, πείτε μας για το επίπεδο του No Limits. Νομίζω ότι από πλευράς διοργάνωσης είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί προς το παρόν στην Ελλάδα. Μια καινούργια αρχή και ο πήγης ανεβαίνει πολύ ψηλά για όλους τους διοργανωτές, καθότι και εγώ είμαι μέσα ένας από αυτούς. Ο πήγης έχει ανέβει πολύ ψηλά και σίγουρα σε αυτό το πράγμα θα βγούμε ωφελημένοι όλοι οι άνθρωποι που έχουν να κάνουν γύρω από το άθλημα. Ευχαριστώ πολύ, καθίστε κοντά μας. Συμβολή σας είναι πολύτιμη. Τρίτος γύρος, Σοφοκλέους για ακόμα μια φορά δίνει το πάθος του και την αποφασιστικότητα να πάρει αυτόν τον αγώνα. Δεν ξέρω αν θα φτάσει να κερδίσει με νοκάουτ, αλλά τουλάχιστον το παλεύει, το προσπαθεί, το κυνηγάει, το ψάχνει. Η Τούρκη γωνία ουσιαστικά παρακίνει τον αθλητή να κυνηγήσει. Και αυτό γιατί ξέρουν ότι είναι πίσω στα σημεία. Έχει πάρει αρκετούς πόντους ο Σοφοκλέους, προηγείται.
Ωραίο reverse round kick από τον Σοφοκλέους. Ολοκληρωμένος αντίστοιχα και Αθανασόπουλο, ο Σοφοκλέους φωνείται. Είναι πολύ ολοκληρωμένος και τα χέρια του και τα χτυπήματα του είναι πολύ βαριά, αλλά και τα πόδια του έχει πολύ μεγάλη ευχέρεια και στα low kick αλλά και σε ψηλά λακτίσματα. Δουλεύει για ακόμη μια φορά τα γόνατά του ο Σοφοκλέους. Και βλέπουμε το πόσο μεγάλος αθλητής είναι που αντί να κάνει οικονομία δυνάμεων, συνεχίζει και μπαίνει μπροστά. Δείγμα της τρέλας που τον διακρίνει. Η φυσική κατάσταση του Γιάννη είναι πάρα πολύ γνωστή. Είναι από τους αθλητές που μπορεί να κρατήσει σταθερό τέμπο και στους τρεις γύρους. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που το λένε The Psycho, ε. Ναι. Τα ψυχικά του αποθέματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Πολύ καλός αθλητής. Βλέπουμε ακόμη άλλη φορά το σερί με τα κροσέ και το round kick περνάει στα πλευρά του Γκουρ. Πρέπει να προσέξει και την άμυνά του όμως. Πολύ ωραίο το σερί από τον Σοφοκλέους. Ο διαιτής ο κ. Σόπλος χωρίζει. Break, βήμα πίσω υποχρεωτικά. Αν ανοίξει λίγο ακόμα το παιχνίδι του Γκουρ, ίσως να δούμε νοκάουτ. Έστω και με γόνατο όπως πήγε τώρα να το κάνει ο Σοφοκλέους. Ωραίο jump knee από τον Σοφοκλέους. Δεν βρήκε στόχο. Ωραίο παρέ ο Γκουρ το απόφυγε. Είναι καλός αθλητής ο Τούρκος. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε στην εθνική ομάδα Τουρκίας και αυτός. Μεγάλη σκουλή πλέον και η Τουρκία. Σίγουρα έχει βγάλει πάρα πολλούς αθλητές. Οι αθλητές κολλούν, break, η εντολή που την επακούν άμεσα οι αθλητές. Πολύ προσεκτική διαιτησία από τον κύριο Δροσόπουλο. Πάρα πολύ προσεκτική διαιτησία και πάρα πολύ έξυπνο, οφείλουμε να πούμε, ομολογήσουμε το παιχνίδι του Τούρκου. Καθότι ξέρει να προφυλάσσεται από τα πολύ δυνατά χτυπήματα του Γιάννη, όπως τώρα. Σωστό. Είναι το τέλος του αγώνα. Καμπανάκι, τελειώνει ο αγώνας. Περιμένουμε αρμονισία να δούμε ποιος είναι ο νικητής. Ευχόμαστε να είναι ο Έλληνας Σοφοκλέους. Έκανε μεγάλη εμφάνιση. Του αξίζει σίγουρα η νίκη. Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη εμφάνιση με έναν αντίπαλο ο οποίος πραγματικά κράταξε τις δυνάμεις του και εξαπέλυσε πολύ επικίνδυνες επιθέσεις στον τελευταίο γύρο. Περιμένουμε ανεμονησία. Πάντως η ικανοποίηση να σηκώνει το χέρι όταν έχεις δουλέψει σκληρά και έχεις παίξει και με ένα δύσκολο αντίπαλο είναι κάτι ανεπανάληπτο, έτσι. Είναι πραγματικά η ανταμοιβή για όλους τους σκόπους τους οποίους έχουν κάνει όλοι οι αθλητές. Για όλο τον υδρότα και αίμα που έχουν χύσει στην προπόνηση. Μου λείπει πραγματικά αυτή τη στιγμή. Μακάρι να μπορούσα να παίξω κι εγώ τώρα. Μακάρι. Σε όλους όσους προερχόμαστε από το άθλημα, τα βλέπουμε και μας λείπουν. Έτσι ακριβώς. Γιατί η καρδιά του πρωταθλητή δεν σβήνει ποτέ. Έτσι ακριβώς. Ωραία στιγμή, ο Σοφοκλέους πετάει τη φανέλα με το ελληνικό σήμα στην κερκίδα.